ξέρω ποιο είναι το μέλλον πιο κάτω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αύριο θα σηκωθώ το πρωί και θα πάω στο γήπεδο να κάνω προπόνηση. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε πίσω και βλέπουμε τους φίλους μας και την οικογένειά μας. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε και φέραμε και το κύπελλο μαζί μας. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που και κατά τη διάρκεια της σεζόν και όχι αυτή τη σεζόν, από την πρώτη στιγμή που παίζουμε μπάσκετ, μας έχουν στηρίξει. Να ζήσεις αυτό. Και αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή το ζούμε αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω πάλι να το ξαναζήσουμε τους συμπαίκτες. Ήταν τόσο ωραίο. Μακάρι να μπορούσαμε να παίζουμε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μην είμαστε εδώ. Θέλω να παίζω, να κερδίζω και να περνάω καλά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι το πρόσωπο του NBA. Και δεν μπορώ να είμαι το πρόσωπο του NBA, γιατί δεν είμαι Αμερικάνος. Πρέπει να πω τεράστιο συγγνώμη στον Θοδωρή. Όχι από εμάς. Από όλους μας. Και τον επόμενο Θοδωρή. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε αυτά τα βάρη να τα σηκώσει μόνος του. Να είσαι πρωταθλητής NBA είναι, εντάξει, είναι θρησκό το συναίσθημα. Αλλά το καλύτερο συναίσθημα που έχω νιώσει μέχρι τώρα είναι που έγινε πατέρας.